Λοιπόν, πώς είστε, κύριε? Φρέντο εσπρέσο, μέτριο καστανί, αράζο και η στιγμή που περιμέναμε ήρθε. Καστανί, ε. Καστανί, ναι. Τι θες? Αν ήταν καστανό ξανθή θα ήταν ακόμη καλύτερα, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ναι, βολεύουμε και με τον καστανό. Εγώ είμαι των μελαχρινών. Ναι. Ναι, ναι. Όχι, εγώ είμαι... Ναι. Ξάνθος, ξάνθος. Μελαχρινό... Μελαχρινό, μελαχρινό, δηλαδή ισπανικό, ιταλικό. Δεν θα μαλώσουμε ποτέ. Δεν θα μαλώσουμε. Μόνικα. Άμα χωρίσεις, δεν θα μαλώσουμε ποτέ. Και κάνουμε παρέα. Όχι, εγώ είμαι του Ξανθού και του Πετίτ. Μάλιστα. Αφού λύσαμε το μεγάλο πρόβλημα και σοβαρά ζητήματα, συμφωνήσαμε ότι δεν θα μαλώσουμε ποτέ σε ένα μπαρ, ήρθε η ώρα τώρα να σε απολαύσουμε. Εχθές το βράδυ, έτσι το σύντομο σχόλιο που έκανες, με ρώτησες να ξεκινήσω από τα κακά ή από τα καλά. Σήμερα θέλω να ξεκινήσεις από τα κακά και μετά να πας τα καλά. Ωραία, να ξεκινήσω από τα κακά. Είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πέρα από το μάτς που είπαμε κάποια πράγματα για το μάτς, τα όσα μας είπε μετά ο Λουτσέσκου, ο οποίος εκείνη την ώρα που έκανα το σχόλιο δεν τα είχα απογοητικοποιήσει πλήρως, ο οποίος νομίζω μας έδωσε μια εξήγηση, άλλωστε το είπε μέσα στις άκρες και ο ίδιος, ότι το φετινό μας καλοκαίρι είναι, και όσα κάναμε το φέτος το καλοκαίρι είναι, εξήγηση για αυτό που είδαμε στην Σόφια. Και το λέω υπό ποια έννοια? Το λέω υπό την έννοια ότι εδώ νομίζω ότι ο Λουτσέσκου βγάζει και ένα, όχι ακριβώς παράπονο, αλλά ένα γαμώτο σε σχέση με, με τον σχεδιασμό και τον συντονισμό. Τι θέλω να πω, είναι γνωστό, δεν είναι μυστικό, ότι ο Λουτσέσκου ήθελε να κρατήσει κάποιους από τους παλιούς, ας τους πούμε έτσι, για να συνοδευθούμε κωδικοποιημένα, ακριβώς για το καλοκαίρι. Ήθελε δηλαδή αυτά τα προκριματικά να τα παίξει όσο περισσότερο γίνεται με παίχτες της περσινής ομάδας, που θα είχαν συνοχή, που έχουν εμπειρία, που ξέρουν τι σημαίνουν προκριματικά, που δεν παίζουν πρώτη φορά στην Ευρώπη, που είχαν συνοχή ως ομάδα, μπουρου μπουρου μπουρου. Τι θα ήθελε λοιπόν ιδανικά, το ξέρουμε γιατί ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να το κάνει, να έχει κρατήσει τον Κρέσπο. Τελικά ο ΠΑΟΚ δεν τα βρήκε με τον Κρέσπο, θυμάμαι και εκείνη την συνέντευξη που σου είχε δώσει ο Κρέσπο, που έβγαλε και αυτός ένα παράπονο σε σχέση με το πώς τον διεκδίκη, πώς προσέγγισε ο ΠΑΟΚ το ενδεχόμενο παραμονής της ομάδας. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Λουτσέσκου ήθελε τον Κρέσπο για βασικό. Ενδεχομένως ο Λουτσέσκου να ήθελε τον Κρέσπο για το καλοκαίρι και στην πορεία να τον έκανε τρίτο ή τέταρτο τη τάξη κεντρικό αμυντικό. Ήθελε να διατηρήσει τον Μπίσεσβαρ στην ομάδα, τον διατήρησε αλλά με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με αποτέλεσμα να μην τον έχει στα προκριματικά ή τουλάχιστον να μην τον έχει έτοιμο. Χθες δεν ήταν καθόλου έτοιμος για να παίξει αυτό το παιχνίδι. Ήρθαν εκεί αναποδιές, βλέπε Βιερίνια, βλέπε Ολιβέιρα, με αποτέλεσμα, σε σχέση με αυτό που είχε φανταστεί ότι θα κάνει το καλοκαίρι, βρέθηκε με μείον Λίρατζης, βρέθηκε με μείον 4-5 ποδοσφαιριστές. Αυτό αυτομάτως σήμαινε την παρουσία 4-5 νέων ποδοσφαιριστών στην ομάδα, οι οποίοι οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν ούτε ευρωπαϊκή εμπειρία και κάποιοι από αυτούς δεν έχουν παίξει καν στην Ευρώπη ως ήπειρο, όχι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτό εμφάνισε έναν ΠΑΟΚ που δεν μοιάζει με τον ΠΑΟΚ που ξέρει να προετοιμάζει ο Λουτσέσκου πνευματικά. Δεν είδαμε δηλαδή έναν ΠΑΟΚ που να αντιλαμβάνεται τι είναι αυτό το μάτς που παίζει. Θα μπορούσε και πάλι να μην είναι καλός, να μην παίξει καλά. Αλλά δεν αντιλαμβανόσουν ότι απέναντί σου έχεις έναν ΠΑΟΚ που έχει αυτό το τσαγανό, αυτήν την αντίδραση, αυτήν την νοοτροπία που συνήθως έχει ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Μας προέκυψε και κάτι που δεν θυμάμαι αν το συζητάγαμε μαζί ή αν το συζητάγαμε τον Κουστή τις 2-3 μέρες που έλειπες, που έλεγα ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά με τον Κούρτιτς. Έρχονται συνεχώς προτάσεις. Ο ΠΑΟΚ καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θέλει να τον δώσει. Ο ίδιος καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να θέλει να φύγει, αλλά το ζήτημα το αφήνουν, το κρύβουν κάτω από το χαλί. Κάποια στιγμή θα βγει πάνω από το χαλί. Αυτά τα πράγματα τα αποφασίζεις και τα τελειώνεις. Τελικά, όπως προέκυψε χθες, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ανάμεσα στον Κούρτιτς και τον ΠΑΟΚ.
Ένα πρόβλημα που αναγκάστηκε να το δημοσιοποιήσει ο Λουτσέσκου, ναι, για να εξηγήσει γιατί δεν είναι βασικός ο Κόρτιτς, δεν ήταν βασικός ο Κόρτιτς χθες, και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει πιθανότητα είτε με τη διάθεση του Κόρτιτς να φύγει, είτε με τη διάθεση του Κόρτιτς, αν δεν φύγει, ο ΠΑΟΚ να του κάνει ένα συμβόλαιο μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας από το άλλο ένα χρόνο που έχει. Τι συμβαίνει εδώ? Ο Κόρτιτς προφανέστατα σκέφτεται ότι φέτος είναι η ευκαιρία να πάρει το τελευταίο μεγάλο καλό συμβόλαιό του, και είτε θέλει να φύγει για να το πάρει κάπου αλλού, στην Ιταλία, διαιτές ας πούμε, είτε αν μείνει στον ΠΑΟΚ, ή τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω εγώ, να μην μείνει με έναν ακόμη χρόνο, αλλά να προκύψει μια καινούργια συμφωνία που θα τον κρατάει, ξέρω εγώ, στη Θεσσαλονίκη για άλλα δύο χρόνια και θα του δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ τον θέλει και στηρίζει τα πάνω του. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο λοιπόν έχασε σχεδόν όλα τα σημεία αναφοράς του περσινής ομάδας, με εξαίρεση τον Ίγκαρσον, τον Ζίβκοβιτς και τον Αουγκούστο. Τρεις στους 11 δεν φτάνει για να αισθανθείς ότι έχει την περσινή ομάδα, το χαρακτήρα της περσινής ομάδας, το DNA της περσινής ομάδας. Χώρια που και αυτοί οι τρεις, οι δύο τουλάχιστον από τους τρεις, ο Αουγκούστο και ο Ζίβκοβιτς, κύριος ο Ζίβκοβιτς, σε ένα κομμάτι δεν ήταν καθόλου καλή. Αλλά εγώ αφήνω στην άκρη την απόδοση που είναι ένα κεφάλαιο της κουβέντας και πιάνω αυτό που μας έβαλε ως κουβέντα ο Λουτσέσκου. Έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές ότι τα καλοκαίρια τα προκληματικά 9 στις 10 φορές τα περνούν, τα κερδίζουν οι ομάδες που δεν έχουν αλλάξει πολύ σε σχέση με πέρυσι και όχι οι ομάδες που έχουν κάνει πολλές και καλές μεταγραφές και έχουν αλλάξει πολύ. Ο ΠΑΟΚ εν τέλει, ενώ είχε ένα σχέδιο να ανανεωθεί αρκετά, αλλά ο Λουτσέσκου αυτό ήθελε να το κάνει σταδιακά μέσα σε σεζόν και όχι στο πρώτο μάτς, αναγκάστηκε να παίξει με μια πολύ ανανεωμένη ενδεκάδα, δεν λέω ηλικιακά μόνο, λέω και σε πρόσωπα, η οποία προφανέστατα δεν είχε καμία συνοχή στο παιχνίδι της, γιατί ήταν το πρώτο επίσημο μάτς. Το να ρίξουμε το ανάθεμα σε ορισμένους ποδοσφαιριστές ή το να ακυρώσουμε κάποιες μεταγραφές είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος, γιατί δεν λέω ότι εγώ ότι ο Κουαλιάτα θα βγει, αλλά προφανώς δεν μπορεί να κρυθεί από το πρώτο του παιχνίδι. Δεν μπορεί να κρυθεί ο Ντάντας από το πρώτο του ημίχρονο. Δεν μπορεί να κρυθεί ο Σουάρες από το πρώτο του ημίχρονο. Οφείλω όμως να πω ότι εδώ έχουμε ορισμένα ανησυχητικά σημάδια. Ποια είναι τα ανησυχητικά σημάδια? Τα ανησυχητικά σημάδια είναι ο Σάστρε, διότι είναι ένα παιδί που είναι 6 μήνες στον ΠΑΟΚ, άρα περιμένει στην προσαρμογή να είναι καλύτερη. Έχουμε ένα ανησυχητικό σημάδι σε σχέση με τον, όχι το Ράφα Σουάρες που ήρθε το καλοκαίρι, αλλά το Φελίπε Σουάρες που ήρθε και αυτός πέρυσι το Γενάρη για να παίξει στη θέση 10 και που είναι 6 μήνες στον ΠΑΟΚ και που σε αυτούς τους 6 μήνες και αυτός δεν μας έχει δείξει ότι ανταποκρίνεται απολύτως στο ρόλο, και αυτά είναι τα δύο πρώτα ανησυχητικά σημάδια για τις επιλογές του Μπότο. Το να πούμε ότι ο Κοτάρσκι έκανε μια κακή έξοδο, το να πούμε ότι ο Κάραγκας σηκώθηκε να πάρει μια κεφαλιά σε μια διεκδικούσιμη μπάλα και δεν την βρήκε καλά ώστε να την διώξει και το έφυγε προς τα πίσω 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή, και να του κάνουμε κριτική γι' αυτό, όλα αυτά είναι υπερβολικά και ξαναλέω είναι πάρα πολύ νωρίς. Δεν πρέπει να κρύβουμε τίποτα κάτω από το χαλί. Και εδώ προκύπτει ότι το καλοκαίρι στο συντονισμό κάτι δεν πήγε καλά. Και αυτό ο ΠΑΟΚ μπορεί να το πληρώσει με τον πλέον άσχημο τρόπο. Διότι δεν είναι ένας απλός αποκλεισμός. Ένας αποκλεισμός που του στερεί 7-8 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι απλό. Σε μια εποχή που τα λεφτά δεν περισσεύουν. Και σε μια εποχή που μπορεί να δει έναν ανταγωνιστή του στο ελληνικό πρωτάθλημα να παίρνει 15 ή να παίρνει 20 ή να παίρνει 35 εκατομμύρια ευρώ αν ο Ολυμπιακός μπει στους ομίλους της Champions League. Το να ζήσει άλλη μια χρονιά ο ΠΑΟΚ που ο ανταγωνισμός θα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα από ό,τι θα πάρει αυτός από την Ευρώπη δεν είναι εύκολο. Ούτε υπάρχει λογική στην πολλές φορές τρελή επιθυμία των οπαδών ας πληρώσει ο Σαββίδης από την τσέπη του. Κανείς παράγοντες δεν γίνεται να πληρώνει από την τσέπη του κάθε χρόνο. Το κάνεις μια χρονιά, δύο χρονιές, τρεις χρονιές, μια αρχική επένδυση, μια πενταετία, κάποια στιγμή η ομάδα θα πρέπει να ζει με τα έσοδά της. Για τον ΠΑΟΚ λοιπόν, αν δεν παίξει στους ομίλους, αυτό εδώ θα είναι μια
πολύ μεγάλη οικονομική ζημιά. Θα είναι μια μεγάλη ζημιά στο πρεστής, θα είναι μια μεγάλη ζημιά και στην ευρωπαϊκή προοπτική του. Θυμίζω, ας πούμε, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος, λένε κάποιοι, με την ανανέωση που έκανε και αυτή την καινούργια ομάδα, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Άντε λοιπόν, για χάρη της κουβέντας, να το δεχτώ εγώ ότι δεν θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Μπορεί να βγει όμως δεύτερος. Αν βγει δεύτερος, παίζει προκριματικά Champions League το ερχόμενο καλοκαίρι. Αν έκανε μια πορεία φέτος στο conference σαν αυτή που έκανε πέρυσι, δεν λέω τίποτα τρέλες, θα βελτίωνε τόσο τη βαθμολογική του θέση που ενδέχομενο στα ερχόμενα προκριματικά να ήταν ένα-δύο γύρους ισχυρός. Άρα να έφερνε λίγο πιο κοντά το όνειρο της συμμετοχής στους ομίλους του Champions League, ακόμα και αν δεν είχε κατακτήσει, ακόμα και αν δεν κατακτήσει το πρωτάθλημα την επόμενη σεζόν. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Οι αποκλεισμοί το καλοκαίρι είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να του συμβεί, το βρίσκεις πάντα μπροστά σου τουλάχιστον για 5 χρόνια. Και στα ταμεία του συλλόγου και στην ευρωπαϊκή προοπτική του συλλόγου. Οπότε το μάτς της ερχόμενης εβδομάδας είναι ένα απολύτως κρίσιμο μάτς και το λέω για τον κόσμο του ΠΑΟΚ ότι δεν είναι η ώρα να γκρινιάξει. Αυτό λέω. Η ώρα να γκρινιάξει μπορεί να είναι αμέσως μετά το μάτς, να το συζητήσουμε. Είναι η ώρα να στηρίξει την ομάδα γιατί αυτό εδώ είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο μάτς. Είναι πολύ δύσκολο να ανατρέψει 2-0 κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον σε μια ομάδα που είναι αρκετά συμπαθητική και που θα έχει και 3-4 περισσότερες επιλογές. Αλλά τέλος πάντων θα έχει και ο ΠΑΟΚ περισσότερες επιλογές. Ο Λιράτης λογικά θα είναι εκεί. Θα δούμε αν έχει λυθεί το θέμα με τον Κούρτιτς ή όχι. Ο Βιερίνια μπορεί να είναι εκεί. Ο Μπίσεσβαρ, αν δεν είναι εκεί στη βασική ενδεκάδα, θα είναι για κάποιο διάστημα. Τέλος πάντων γυρίζουν κάποιοι από τους ποδοσφαιριστές και κυρίως γυρίζουν κάποιοι από τους μπαρτοκαπνισμένους ποδοσφαιριστές που ξέρουν πώς γίνεται αυτό. Έτσι. Μετά θα μπορούμε να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερο απολογισμό, σημειώνοντας πάντα ότι ό,τι και αν συμβεί και την ερχόμενη εβδομάδα είναι η αρχή της σεζόν. Ναι, θα είναι μια πολύ μεγάλη ζημιά για τον ΠΑΟΚ να μην περάσει, αλλά αυτό δεν μπορεί να ακυρώσει τα πάντα σε σχέση με την, την προοπτική της σεζόν. Και δεν πρέπει, το έχω πει 3-4 φορές από την αρχή της εκπομπής, δεν πρέπει, μιλώντας και πριν από λίγο με τον κύριο Κούλη Αποστολίδη, και ήταν στοχευμένη η κίνηση στον κύριο Αποστολίδη, γιατί είναι μια ήρεμη δύναμη και είναι από αυτούς που δεν τα ισοπεδώνουν όλα, έτσι. Γιατί από χθες υπάρχει μια τέτοια διάθεση και στα μέσα και στον κόσμο, φυσικά εννοείται, να τα ισοπεδώσουμε όλα ξαφνικά, όλοι, να φύγουν όλοι, είναι όλοι άχρηστοι, δεν κάνει κανένας. Ελάχιστοι να μείνουν. Λοιπόν, στο λίγα χιλιόμετρα δίπλα από την έδρα του ΠΑΟΚ, τέλος πάντων, έπαιζε ο Άρης εχθές εντός έδρας παιχνίδι. Εντάξει, σαφώς ο αντίπαλος πιο αδύναμος από τη Λεύσκη, αλλά τουλάχιστον τα πρώτα μηνύματα, με τα όποια λάθη έκανε και ο Άρης εχθές, εντάξει, λογικό είναι, πρώτο μάτς, πρώτο επίσημο ήταν, να είναι πάρα πολύ θετικά, έτσι. Και να τον περιμένει, δηλαδή ο Άρης είναι μια ομάδα που περιμένει φέτος πού θα φτάσει, τι θα κάνει στον αγωνιστικό χώρο. Αν θα συνεχίσει. Ναι. 100% δεν το ξέρουμε το ταβάνι του Άρη. Ναι. Είναι νωρίς για να το εκτιμήσουμε. Είναι νωρίς. Μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να είναι μεγάλο. Πολύ ψηλό το ταβάνι του Άρη. Αλλά θέλουμε λίγο ακόμη χρόνο για να το εκτιμήσουμε, γιατί όπως λες, οι προσδοκίες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες και βάσει των βιογραφικών των ποδοσφαιριστών που έχουν έρθει και βάσει των ποιοτικών χαρακτηριστικών ορισμένων από αυτούς και με βάση τα όσα έχουμε δει σε κάποια φιλικά και στο πρώτο επίσημο μάτς από ποδοσφαιριστές όπως ο Καμάτσο, που δεν το ξέραμε πάρα πολύ καλά και δεν ξέραμε τι να περιμένουμε, και από την εξέλιξη που βλέπουμε του Πάλμα, που είχε κάνει ένα καλό πρώτο εξάμηνο στην Ελλάδα, αλλά φαίνεται ότι τώρα μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε πρωταγωνιστή, κάτι που δεν το ζυγίζαμε και δεν το υπολογίζαμε, η αλήθεια είναι, όταν ξεκινούσε η σεζόν, και που τέλος πάντων δεν ξέρουμε ποιο είναι το ταβάνι του Άρη, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει βασικά μεταγραφικά αποκτήματα του Άρη να παίζουν έστω ένα λεπτό σε φιλικά. Δεν έχουμε δει τίποτα από Ζερβίνιο, δεν έχουμε δει τίποτα από Μανού Γκαρθία που πιθανότατα έρχεται. Δεν ξέρουμε ποιοι ακόμα θα έρθουν. Κρεμή πιθανόν να έρθει ένας ακόμη σεντερφόρ, ένας ακόμη κεντρικός αμυντικός. Ακόμα είναι υποδιαμόρφωση το πράγμα. Συνεπώς είναι πολύ φυσιολογικό να μην ξέρουμε το ταβάνι και είναι πολύ φυσιολογικό η προσδοκία να είναι πολύ μεγάλη. Εγώ, όπως κάθε φορά που προκύπτει μια μεγάλη απογοήτευση και μια ισοπαίδωση, έτσι και κάθε φορά που προκύπτει μια τρομακτική αποθέωση και μια απογείωση προσδοκιών και ονείρων, προσπαθώ να είμαι κάπου στη μέση. Μάλιστα έγραψα εκεί με το χθες στον Καζέτα και οι αρκετοί φίλοι του Άρη
πώς να το πω, ενοχλήθηκαν, πειράχτηκαν, επειδή ανέφερα και 2-3 πράγματα που τα θεώρησα ανισχυτικά σε σχέση με την ευρωπαϊκή προοπτική του Άρη. Ξαναλέω, αν απομονώσουμε το χθεσινό μάτς, είναι ένα υπέροχο μάτς που καλά έκανε ο Άρης και το χάρηκε, που καλά έκανε ο Άρης και το έπαιξε στα κόκκινα και έβγαλε γούστα για να ενθουσιάσει το κοινό του, που καλά έκανε και μύρισε αίμα και πήγε να κατασπαράξει τον αντίπαλο, και πολύ καλά έκανε και έβαλε 5 και αν μπορούσε να βάλει και 6 και 7, και το ίδιο πρέπει να κάνει την ερχόμενη εβδομάδα ανεξάρτητα από το αν έχει επί της ουσίας σφραγή στην πρόκριση, και για την ψυχολογία του και για τη βαθμολογία του και για όλα. Απλώς παρατήρησα κάτι στο παιχνίδι του Άρη, ότι αυτός ο σχηματισμός ήταν ένα 4-2-4, και αναρωτήθηκα αν αυτό ήταν κάτι που ήταν σχεδιασμένο για αυτό το μάτς, επειδή είχε δει τις αδυναμίες της Γκόμελ ο Μπούργκος, αν ήταν κάτι που προέκυψε μέσα στο μάτς επειδή η Γκόμελ έβαλε ένα γκολ γρήγορα και ο Άρης πήρε όλα τα ρίσκα για να το ανταποδώσει, και αφού είδε ότι λειτουργούσε με τα ρίσκα το άφησε να συμβεί για όλο το 90 λεπτό, ή αν αυτός εδώ είναι ένας τρόπος που σκέφτεται να παίζει ο Μπούργκος, όπου λέω ότι κόντρα σε καλύτερες ομάδες από την Γκόμελ μπορεί να του δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην ανασταλτική του λειτουργία. Επειδή δεν κατάλαβα ούτε από τις δηλώσεις τι ακριβώς από όλα αυτά ήταν, προφανέστατα το έβαλα ως υποσημείωση και εξακολουθώ να το βάζω ως υποσημείωση, ότι αν αυτό είναι το σχέδιο του φετινού Άρη, θα περάσουμε πάρα πολύ καλά μαζί του, θα δούμε καταπληκτικά μάτς, τρομερά μάτς, χορταστικά μάτς, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα τον βοηθήσουν να φτάσει στους ομίλους του conference όταν τα εμπόδια θα γίνουν μεγαλύτερα, όπως η Μακάμπη, ή αν περάσει την Μακάμπη, όπως θα είναι το επόμενο που θα είναι ακόμη μεγαλύτερο. Αλλά όλο αυτό είναι υποδιαμόρφωση. Περιμένουμε να το δούμε. Όσον αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά, το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ο Γκρέινακ, κανονικός σεντερφόρ, μπορεί χθες τα γκολ που έβαλε να ήταν με πέναλτι και σπροχτό, αλλά εγώ δεν μένω στα γκολ, μένω στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Ο Άρης έχει σεντερφόρ που ξέρει να παίζει μέσα στη μεγάλη περιοχή, που ξέρει να κινείται ως σεντερφόρ, που ξέρει να συνεργάζεται με τους συμπαίκτες του ως σεντερφόρ, που ξέρει να δημιουργεί χώρους για τους συμπαίκτες του με τις κινήσεις φόρ που κάνει. Γενικά την επιθετική του λειτουργία θα την αλλάξει πάρα πολύ η δική του παρουσία. Και φυσικά δεν ήταν ο μόνος διακριθέντας. Ο Πάλμα έβγαλε μάτια και λέω ότι ξαφνικά αυτό το παιδί πρέπει να αρχίσουμε να το υπολογίζουμε πολύ περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε. Σύν ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές βρίσκουν την αυτοπεποίθησή τους, π.χ. η Τούρμπε, ποδοσφαιριστές που κάποια στιγμή πριν 3-4 χρόνια κόστιζαν 20-25 εκατομμύρια ευρώ, σύν η προοπτική να δούμε τι μπορεί να κάνει ο Ζερβίνιο και όποιος άλλος έρθει στον Άρη τις επόμενες μέρες. Έχουμε και παίκτες να περιμένουμε στον Άρη. Εντάξει, αλλά κάτι διαφορετικό την επόμενη εβδομάδα δεν θα δούμε, γιατί δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές στη λίστα. Ναι. Αλλά η μεταγραφή του Μανού Γκαρθία που προσπαθεί να κλείσει ο Άρης, κατ' εμέ είναι μία από τις καλύτερες μεταγραφές στην Ελλάδα φέτος, στις υποψήφιες για τις 3-4 καλύτερες μεταγραφές από αυτές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Γιατί? γιατί δεν με ρώτησες? Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί είναι σε μια ηλικία που το παιδί αυτό ψάχνει να βρει την ομάδα που θα του δώσει το ρόλο του πρωταγωνιστή που θέλει για να βγάλει όλη την ποιότητά του. Γιατί είναι μια πολύ ακριβή μεταγραφή, θα πάει 2,5-3 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που το βιογραφικό του λέει ότι θα μπορούσε να παίξει βασικό σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει καλύτερο 10 ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι έχει καλύτερο 10 ο Ολυμπιακός, δεν νομίζω ότι έχει καλύτερο 10 ο Παναθηναϊκός. Πάντα βάζει. Δηλαδή λες ότι ο Άρης, επαναλαμβάνω, βρήκε έναν παίχτη που παίζει με κλειστά μάτια σε οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Και πήρε ένα παίχτη, ένα δεκάρι, έτσι, που ψάχνουν πάρα πολύ για δεκάρια. Σωστά. Αυτό το δεκάρι, βάσει βιογραφικού και όσων έχω δει εγώ, είναι το καλύτερο δεκάρι αυτή τη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι θα πάρει αύριο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός. Σήμερα που μιλάμε, ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ έχουν τέτοιο δεκάρι. Μεγάλη κουβέντα λέτε, κύριε Τσόχο. Δηλαδή είναι να παίζει αύριο ο Γκαρθία και να πηγαίνουμε από το βράδυ να περιμένουμε να μπούμε πρώτοι, να δούμε και τα τσιλικάκια στην προθέρμανση. Έχω κάτι τέτοιους ρομαντικούς, γι' αυτό το λέω. Ναι, το έκανες λύσα, αλλά εξακολουθώ να λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι μακράν η καλύτερη μεταγραφή του Άρη και μία από τις 3-4 καλύτερες που έχουν γίνει φέτος ως τώρα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τώρα, μπορεί στο γήπεδο να μην προκύψει αυτό. Να μην μην το μαζεύεις. Μην το μαζεύεις.
Η προοπτική αυτή πάντα υπάρχει. Άσε, όπως λένε και τα μικρά, άσε μου το τον Αριανό φτιαγμένο τώρα. Μην το μαζεύεις. Άστο, έτσι όπως το είπα. Όχι, δεν το, είναι για Παρασκευή. Δεν το μαζεύω. Αυτό είναι το βιογραφικό. Το βιογραφικό αυτό είναι του παιδιού αυτού. Okay. Αυτό είναι το βιογραφικό. Τώρα αν για χύψεις λόγους δεν τα ρίξει τα τσιμέντα, αντί που θες να λέω μεγάλες και βαριές κουβέντες, μπορεί να συμβεί. Αλλά τέτοιες είναι οι προοπτικές. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Τσόχο. Να είστε καλά. Επίσης. Γεια σας.